Μαζί μας είναι ο Γιάννης Καλιάνος, αναπληρωτής γραμματέας επιστημονικών φορέων. Καλησπέρα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια στα παιδιά της Νέας Σμύρνης, στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι πρόκειται για μια εξαιρετική εκδήλωση σημερινή που μαζεύει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσουμε, να περάσουμε όμορφα και να δούμε πια πώς μπορεί να έρθει το καλύτερο μέλλον που χρειαζόμαστε για τη χώρα μας. Μία ερώτηση για την επικαιρότητα. Πώς θα σχολιάζατε τις δηλώσεις της Έλληνας Κουντουρά, τις οποίες ακούσαμε πρόσφατα σχετικά με τον κόσμο, πόσο πεινάει, τις συντάξεις? Κοιτάξτε να δείτε, μάλλον η καρέκλα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω από 18 χρονών, σπούδαζα και δούλευα, στο στρατό ήμουνα και δούλευα παράλληλα, συνεχίζω να δουλεύω ακόμα, κολλάω ένσημα. Επομένως, προσωπικά για μένα η καρέκλα δεν λέει τίποτα. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως δυστυχώς, τους οποιοσδήποτε αφισοκολλητές του ΣΥΡΙΖΑ ή των Εξαρτήτων Ελλήνων που ξαφνικά βρήκαν εξουσία μπροστά τους, τους φαίνεται κάτι φοβερό ότι κάθονται σε μια καρέκλα και παίρνουν 7.000 το μήνα. Η κυρία Κουντουρά είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ξαφνικά βρέθηκε σε μια καρέκλα από το πουθενά, μόνο και μόνο λόγω του ονόματός της, και ξαφνικά προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο, λέγοντας ότι πλέον δεν αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Ζούμε υπέροχες στιγμές, τους λένε συγχαρητήρια στον δρόμο, τους αγκαλιάζουν στον δρόμο και τους λένε ευχαριστούμε που μας φέρατε αυτά τα μέτρα, διότι είναι η καλύτερη ζωή μας. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή κυβερνούν άνθρωποι τη χώρα μας, οι οποίοι αγαπάνε τόσο πολύ την καρέκλα, έχουν γατζωθεί στην εξουσία. Τα 7.000 είναι αυτό το μοναδικό, είναι αυτό το οποίο θέλουν και τίποτα άλλο. Και δεν κοιτάνε πώς θα σώσουμε τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δυστυχώς, αλλά έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά με καρεκλοκένταυρους και ανθρώπους που κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες μπροστά στα μάτια τους για να συνεχίσουν να παίρνουν το μισθό όσο συνεχίζουν να τον παίρνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.